Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα βραβεύτηκαν η Τσιτάκη Αγγελή Χάιδο, η Κουτλάκη Κούρτη Νικολέτα και η Μαραγκοζάκη Σωτηρία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η εκδήλωση έγινε στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Δημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου υπό την διοργάνωση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ να γιορτάσουμε μαζί την ημέρα της γυναίκας. Στην διοργάνωση πάντα με τη Δημαρχία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, και επίσης με την Δημοτική Καλόγαλα που είσαι... μία ομάδα. Με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων. Οι τρεις γυναίκες με βαθιά συγκίνηση μίλησαν για την πολύχρονη πορεία του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων και με δάκρυα στα μάτια αποδέχθηκαν την τιμή που κατατέθηκε όχι μόνο στο δικό τους πρόσωπο, αλλά σε όλες τις γυναίκες που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν την ισορροπία σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Εντάχθηκα στον ιστορικό αυτό σύλλογο στην αρχή του 1960. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Η μητέρα μιας καρδιακής φίλης μου από το σχολείο και ήταν Εβραία, ήταν στο Συμβούλιο τότε και με παρότρινε και μάλιστα μου είπε ότι σου ταιριάζει αυτός ο σύλλογος. Έτσι βρέθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο για μισό αιώνα. Δεν άργησα να καταλάβω πως ήταν εσωτερική ανάγκη, ήταν ευλογία. Ιδίως όταν γνώρισα νεαροί τότε αξιόλογες κυρίες όπως την Ελένη Φιλιππίδη, που πιστεύω και το λέω πως αν υπήρχε μία γυναίκα σε κάθε πόλη σαν αυτήν, η Ελλάδα θα ήταν πολύ καλύτερη. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω το Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων και τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης για την εξαιρετική αυτή τιμή που μου γίνεται και που επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλη, μόνο για ένα λόγο μπορώ να την αποδεχτώ. Και ο λόγος είναι ότι αυτή αποδίδεται ουσιαστικά στο πρόσωπο όλων των γυναικών, οι οποίες μέσα στα προσωπικά τους προβλήματα, μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, της εργασίας ή της ανεργίας πολλές φορές, στα προβλήματα που έχουν σχέση με την οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών, προσπαθούν καθημερινά να επιτελέσουν με συνέπεια τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, να παραμείνουν ισορροπημένες προσωπικότητες και να κρατήσουν ενωμένες και δυνατές τις οικογένειές τους. Όταν με ενημέρωσε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Σαμαρά, γιατί η βράβευση θα γινόταν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, μια ημέρα μνήμης και αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Ικανοποίηση, δεν το κρύβω, αισθάνθηκα γιατί η τιμή προερχόταν από τον ιστορικό και μακροβιότερο και βραβευμένο σύλλογο της Θράκης, το Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων, ο οποίος συμπληρώνει έναν ολόκληρο αιώνα προσφοράς. Είναι πάρα πολλά χρόνια και είναι τεράστια η προσφορά του. Η εκδήλωση έκλεισε μελωδικά με τραγούδια αφιερωμένα στην γυναίκα από την Αναστασία Τσαντή με μουσική συνοδεία από τον Νικόλα Καβαζικιώτη. Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου τα νεύτα μου χαρώ. Σου είπα ευχαριστώ, ούτε πόσο σ' αγαπώ, μόνο λέω να πέσω να πεθάνω. Να είμαστε λοιπόν, μου μαζεύεις τ' άλλους στα μαλλιά μου, κοντάξι μας έφτασε κι ό,τι εκείνος έχασε, θα μου πεις φορώντας τα γυαλιά μου.